Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 16 Μαΐου του 2023. Έχουμε σημαντικά θέματα, κυρίως αφορούν τις τουρκικές εκλογές. Εκεί φαίνεται ότι έγιναν λαθροχειρίες, υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα, θα αναφερθούμε σε αυτά μετά. Όπως επίσης έχουμε και όλη τη στρατηγική που ακολούθησε το κράτος και τα κόμματα που επέλεξε το κράτος να κερδίσουν. Θα είναι το 7ο και 8ο θέμα μας αυτό. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα που είναι η Ουκρανία. Και το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος είναι το 1α που λέμε, είναι το Μπαχμούτ. Εκεί φαίνεται ότι φτάνουμε στο τέλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η Βάγνερ, από ό,τι είδα τους χάρτες, έχει φτάσει στην άκρη στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Είναι θέμα ημερών, 24 ώρων, πιθανόν να ολοκληρωθεί η κατάληψη. Παρόλα αυτά έχουμε αντεπιθέσεις και νότια, νοτιοδυτικά και βόρεια, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διεισδύσει αρκετά μέσα η Ουκρανία. Εκεί η ρωσική πλευρά λέει ότι όντως έχουν υποχωρήσει από ορισμένες περιοχές στα ρωσικά στρατεύματα, όχι η Βάγνερ. Η Βάγνερ συνεχίζει τις επιθέσεις, αλλά λέει ενισχύονται, λένε τοπικές πηγές ρωσικές, ενισχύονται λέει τα άκρα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις. Όμως υπάρχει μία θα έλεγα επιχείρηση και από την Βρετανία και από την Ουκρανία να παρουσιαστεί αυτή η επιτυχία των Ρώσων, αν ολοκληρώσουν την κατάρτιση του Μπαχμού, στην ουσία μια μεγάλη αποτυχία, να την παρουσιάσουν ως αποτυχία, πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους. Και τι λένε, ο Σύρσκι, ο αρχηγός του στρατού Ξηράς, ο οποίος επέβλεψε επιτόπου την άμυνα στην επιχείρηση στον Μπαχμούτ, ο Ουκρανός στρατηγός λέει, ήταν μια ποντικοπαγίδα για τους Ρώσους, τους υποχρεώσαμε να έρθουν σε αυτή την περιοχή να εγκλωβίσουν, να προσανατολίσουν και να εγκλωβίσουν πολλές δυνάμεις εδώ, να έχουν πολλές απώλειες, και αυτό ήταν το κέρδος μας. Δεν μιλάμε για τις δικές του απώλειες, γιατί ένας άλλος διοικητής μιλάει στην τηλεόραση Ουκρανός και είπε, Μας βάλανε να αμυνθούμε εκεί χωρίς να υπάρχει σχέδιο άμυνας, και στην ουσία αμυνθήκαμε με γενναιότητα αλλά με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό, λέει ο Ουκρανός διοικητής, τον είδα σε μια κάμερα που μιλούσε εκεί πέρα. Και όσον αφορά τους Βρετανούς, λένε το εξής: περνώντας πλέον στην αντεπίθεση, ο Ουκρανικός στρατός κατάφερε όχι μόνο να προχωρήσει στα νότια του Μπαχμούτ, αλλά και να προωθήσει τη γραμμή του μετόπου στα βορειοδυτικά της πόλης, της περιφέρειας του Ντονέτσκ, όπως ανέφερε την Τρίτη το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στο Twitter. Το Μπαχμούτ έχει γίνει το θέατρο της πιο μακροχρόνιας μάχης στον πόλεμο αυτόν, καθώς η στεναρή Ουκρανική αντίσταση στο κρίσιμο κόμβο του ελεύθερου Ντονέτσκ έχει σταματήσει τη ρωσική προέλαση στον Ντομπάς εδώ και μήνες. Παρά τη συνέχιση της επίθεσης από τη Βάγνερ, με βαθμιαία πρόοδο εκεί, τις τελευταίες 4 ημέρες ο Ουκρανικός στρατός έχει σημειώσει τακτική προέλαση, σταθεροποιώντας τις πλευρές, δηλαδή βόρεια και νότια της πόλης, υπέρ του Ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με αναφορές των Βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Εκτός από την προέλαση νότια της πόλης, οι Ουκρανικές επιθέσεις όθησαν τη ρωσική πρώτη γραμμή βορειοδυτικά της πόλης. Αυτό πιθανότητα επέτρεψε στις Ουκρανικές δυνάμεις να επαναλάβουν την ασφαλέστερη χρήση της βασικής οδού ανεφοδιασμού 0506, ή αναφέρεται στην ανάρτηση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Βρετανοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Ουκρανία εμποδίζει την προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά κατά μήκος του καναλιού Σιβέρσκι-Ντονέτσκ, μετατρέποντας την πλωτή αυτή οδό σε εμπόδιο εντός της αμυντικής ζώνης γύρω από την πόλη Τσάσιβιάρ. Βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά του Μπαχμούτ.
Παράλληλα, ο Ντένις Πουσίλιν, ηγέτης του Ντονέτσκ από τους Ρώσους της περιοχής, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενισχύονται στον Μπακμούτ ώστε να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ουκρανικές μονάδες στην πόλη, καθώς το Κίεβο έχει αποστείλει εφεδρίες εκεί κατά τον ίδιο. Είπαμε ότι στην περιοχή έχουν εμφανιστεί και οπλικά συστήματα, σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία από τους Δυτικούς. Αυτά για τον Μπαχμούτ. Στις άλλες περιοχές, είπαμε, στο βορρά, στο Κουπιάνς, οι Ρώσοι έχουν κάποιες επιτυχίες, έχουν καταλάβει κάποια χωριά. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τη Ρωσία, ότι με πύραυλο Κιντζάλ, υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ, αφού είχαν εντοπίσει τη θέση μιας πυροβολαρχίας Patriot, την κατέστρεψαν με Κιντζάλ. Τώρα πώς την εντόπισαν? Με δύο τρόπους, πάντα με βάση δημοσιεύματα. Κάποια στιγμή το Reuters έδειξε να εκτοξεύονται νύχτα στη διάρκεια μιας επίθεσης. Έδειξε ένα βίντεο να εκτοξεύονται πύραυλοι για να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους, από αντιπυραυλικό σύστημα, από Patriot δηλαδή, και παρατηρώντας την τροχιά από που ξεκινούν τα βλήματα, εντόπισαν σε γενικές την περιοχή και στη συνέχεια, λέει, αποκαλύφθηκε από τις κάμερες που έχουν για την οδική κυκλοφορία, και μάλιστα ορισμένες κάμερες δείχνουν και 24 ώρες. Δηλαδή μπορεί να είσαι και στη Ρωσία και να βλέπεις τι γίνεται σε κάποιους δρόμους. Λένε ότι έτσι εντόπισαν και μετά ήρθε ο πύραυλος Κιντζάλ. Και μετά έκλεισαν αυτές τις κάμερες οι Ουκρανοί κατόπιν έορτης. Λένε λοιπόν ότι κατέστρεψαν την πυροβολαρχία Patriot. Σύμφωνα με τον αρχηγό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρη Ζαλούζνη, η Ρωσία εκτόξευσε 6 βαλιστικούς πυράβλους Κιντζάλ από αεροσκάφος, 9 πυράβλους Κρούζ Καλίμπρ από πλοία στον Εύξηνο Πόντο και 3 πυράβλους εδάφους Ισκαντέρ, εδάφους-εδάφους. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι 6 ιρανικής κατασκευής μη επανδρομένα αεροσκάφη Σαχέντ, ή οι Ρώσοι τα έχουν μετονομάσει σε Γκεράν, γεράνι δηλαδή, πιστεύω αυτή είναι η λέξη, ότι καταρρίφθηκαν αυτά και άλλα 3 αναγνωριστικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ουκρανοί λένε ότι κατέριψαν όλους τους πυράβλους. Το Reuters λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή το αληθές της ανακοίνωσης του Ουκρανού αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, και επαναλαμβάνω, έρχεται η ανακοίνωση των Ρώσων που λέει ένα σκιντζάλ κατέστρεψε, έχουν και βίντεο που δείχνουν να πέφτει και να έκρηξη, κατέστρεψε το σύστημα Patriot. Υπάρχουν και φωτογραφίες τμήματων του Patriot σε δρόμους, όμως αυτό μπορεί να είναι και από πύραυλο που εκτοξεύτηκε για να αναχαιτήσει κάποιον πύραυλο και κάποια στιγμή έπεσε κάτω. Γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι. Εν πάση περιπτώσει, αν καταστράφηκε μία συστοιχία Patriot, είναι τεράστια απώλεια για την Ουκρανία και πολύ μεγάλη επιτυχία για τη ρωσική πλευρά. Επίσης υπάρχουν ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού ΓΕΘΑ, Γιούρι Γνάτ, αρνήθηκε να σχολιάσει και να δηλώσει αν καταστράφηκε ή όχι η συστοιχία Patriot. Δεν αρνήθηκε ότι καταστράφηκε, αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βίντεο και δημοσιεύματα που δείχνουν την ώρα που μεταφέρονται σε τρένα, νομίζω, να καταστρέφονται κάποια Marder. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθές ή όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό, αλλά επιμένω για τους Patriot, γιατί εκεί υπάρχει όντως ένα θέμα. Έχουμε 31 άρματα Mi-1 Abrams. Θεωρούνται, οι Αμερικανοί λένε ότι είναι το καλύτερο άρμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οι Γερμανοί λένε ότι το καλύτερο είναι το Leopard 2 A6, που είναι το τελευταίο μοντέλο. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι το αρμάτα. Εν πάση περιπτώσει, το Mi-1 Abrams είναι ένα από τα καλύτερα άρματα στον κόσμο. Αυτό δεν το συζητάμε. Αποφάσισαν λοιπόν οι Αμερικανοί να δώσουν 31 τέτοια άρματα στην Ουκρανία. Λέγεται, γράφτηκε, ότι ορισμένα εξελιγμένα συστήματα
που υπάρχουν πάνω στα Mi-1 Abrams, οι Αμερικανοί τα έβγαλαν. Γιατί? Γιατί υπάρχει πιθανότητα κάποιο από αυτά να μείνει στο πεδίο της μάχης, να χτυπηθεί δηλαδή, να μην μπορεί να κινηθεί, να υποχωρήσει ο Ουκρανικός στρατός και να το πάρουν οι Ρώσοι και μετά να αρχίσουν να το λύνουν με βάση την αντίστροφη μηχανική, να αρχίσουν να το λύνουν για να μπορέσουν να ενσωματώσουν αυτά, να εξετάσουν τα συστήματα που έχει πάνω το Abrams και όσα είναι χρήσιμα, αφενός να δουν πώς θα μπορούν να το εξωτερώσουν, να το αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, αλλά τα χρήσιμα τα εφαρμόσουν και στα δικά τους άρματα. Το ίδιο είχαν κάνει και σε ένα stealth βομβαρδιστικό, θυμάστε, που είχαν καταρρύψει οι Σέρβοι στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Είχαν καταρρύψει ένα stealth αμερικανικό, πήγαν οι Ρώσοι, το πήραν για να δουν πώς είναι stealth και πώς... Αυτά τα ίδια και με τα άρματα. Τα 31 άρματα λοιπόν που αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στην Ουκρανία έχουν φτάσει ήδη στη Γερμανία. Και αυτό ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι 31 άρματα μάχης Mi-1 Abrams έφτασαν στο Γκράφενβερ στη Γερμανία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκπαίδευση των Ουκρανικών πληρωμάτων, είπε ο υποπτέραχος Pat Reitner σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Στο Γκράφενβερ, που βρίσκεται στη Βόρεια Βαυαρία, βρίσκεται Αμερικανική Βάση Εκπαιδεύσεως. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, τα πληρώματα θα φτάσουν στη βάση και θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στη χρήση των Αμερικανικών αρμάτων μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Ουκρανικών πληρωμάτων και συντηρητών, δηλαδή αυτοί που θα συντηρούν τα άρματα, σκοπό έχει την προετοιμασία τους για τους κρίσιμους ρόλους τους εν ώψη της αποτελεσματικής χρήσης του άρματος Mi-1 και της υπεράσπισης του Ουκρανικού λαού, είπε ο Ράιτνερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν είχε πει ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να επιταχύνει την παράδοση και σκοπεύει να προμηθεύσει το Κίεβο και με άλλα τεθωρακισμένα τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, αυτά και με τα Abrams. Να πούμε ότι ο Ζελένσκι, το είπαμε και χθες, έχει κάνει την περιοδία του στις χώρες της Ευρώπης. Εκτός των άλλων θέλει πολιτική στήριξη, θέλει οικονομική στήριξη, θέλει όμως και όπλα και άλλα όπλα. Στόχος να πάρει 40-50 F-16, να δημιουργήσει 3-4 μοίρες μαχητικών και έτσι να μπορέσει να αντιμετωπίσει την υπεροχή που έχουν στον αέρα οι Ρώσοι. Γι' αυτό ήδη ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, δήλωσε χθες ότι εμείς θα τους εκπαιδεύσουμε. Το ίδιο δήλωσε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ότι θα τους εκπαιδεύσουν. Άρα, αν εκπαιδεύεις κάποιους στην χρήση των αεροσκαφών, δυτικών αεροσκαφών, δεν το κάνεις έτσι για να το κάνεις, το κάνεις γιατί κάποια στιγμή θα του δώσεις τα F-16 ή οποιαδήποτε άλλα έχουν αποφασίσει να δώσουν. Έχει συλληφθεί ο πρόεδρος στο Ανωτάτο Δικαστηρίο της Ουκρανίας με 3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ανακοίνωσε η ειδική εισαγγελία στην Ουκρανία. Διαφθορά μεγάλης κλίμακας στο Ανώτατο Δικαστήριο εντόπισαν ο Οργανισμός κατά της Διαφθοράς και η ειδική εισαγγελία στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, ορισμένοι δικαστές στο δικαστήριο έλαβαν παράνομα κέρδη. Η υπηρεσία αυτή και η ειδική εισαγγελία έκαναν λόγο για κύκλωμα που προσπαθούσε να εξασφαλίσει διάφορες χάρες στο οποίο ενέχονται η ηγεσία και τα μέλη του δικαστηρίου. Στην ανακοίνωσή τους δεν εξήγησαν ποιοι δωροδοκούσαν τους δικαστικούς ή για ποιο λόγο. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη από αυτοφόρο με 3 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε ως δωροδοκίες ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, Βζέβολοντ Κνιάζεφ, ανέφερε χθες το βράδυ η εφημερίδα Ουκραίνσκια Πράβα. Ο Κνιάζεφ ανέλαβε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας τον Οκτώβριο του 2021. Μέσα ενημέρωση στο Κίεβο μεταδίδουν ότι έγιναν έφοδοι στα γραφεία και άλλων μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τώρα, εντάξει, αυτά θα μου πείτε ότι γίνονται σε κάθε χώρα και στους πολέμους γίνονται οι μεγάλες λοβητούρες, αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι δικαστικός, να έχεις ορκιστεί να υπηρετήσεις το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, να σκοτώνονται οι πολίτες της χώρας σου και εσύ να σε πιάνουν εσένα με 3 εκατομμύρια δολάρια. Τι θα τα κάνεις? Κάτσε στη φυλακή τώρα
μέχρι να σαπίσεις, διότι αυτό το αξίζει. Είπαμε, είναι ετερόκλητη, όχι ακριβώς, αμφίσιμες είναι οι δηλώσεις του Μακρόν, ότι μία στέλνει μηνύματα στη Μόσχα, από την άλλη λέει ότι θα δώσει και πυρομαχικά και βλήματα μεγάλου βεληνικού στην Ουκρανία και φυσικά να εκπαιδεύσει και στρατιώτες. Έκανε και μια δήλωση που ενόχλησε το Κρεμλίνο. Είπε ότι η Ρωσία έχει υποδρωθεί στην Κίνα. Είχαμε απάντηση από τον Μακρόν και από τον Μεντβέντεφ και από τον Πεσκόφ. Είπαν ότι στην ουσία, σαν να είπαν στον Μακρόν, δεν καταλαβαίνεις από γεωπολιτική, και υπερασπίστηκαν τις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, ότι είναι στρατηγικές σχέσεις και δεν είναι σχέσεις υφισταμένο με προϊστάμενο ή τέλος πάντων τέτοιες όπως τις περιέγραψε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα διαθέτει αποθέματα καυσίμων για 30 ημέρες. Εάν δεν αναπληρωθούν τα αποθέματα, μετά από 30 μέρες δεν θα έχει καύσιμα η Ουκρανία. Ήταν μια προειδοποίηση. Το Πολίτικο λέει ότι σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, όταν εξαντληθούν τα κεφάλαια που έχουν εγκριθεί για την υποστήριξη για τη βοήθεια στην Ουκρανία, δεν έχουν προβλεφθεί άλλα κεφάλαια, θα σταματήσει η υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Εάν σταματήσει η Αμερική να στηρίζει την Ουκρανία, τότε θα σταματήσει και η Ευρώπη και τότε σε λίγες εβδομάδες θα έχει καταρρεύσει και η Ουκρανία σε όλους τους τομείς, διότι όταν παίρνεις όπλα από τη Δύση και δεν σταματάει η Δύση να σε υποστηρίζει σε ανταλλακτικά και σε πυρομαχικά, όταν καταναλώσεις αυτά που έχεις, μετά είσαι με τα χέρια ψηλά. Αυτά είπαμε, ότι η Πολίτικο έγραψε και για τα 50 F-16 που έχει στόχο να πάρει η Ουκρανία. Από κάπου έχει πάρει τέτοιες υποσχέσεις για 50 F-16 για να κάνει 3 με 4 μοίρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα μας. Πάμε στο δεύτερο. Ρωσία. Βρίσκεται στη Ρωσία ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ο κύριος Ραμαφόζα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι 6 αφρικανικές χώρες έχουν ετοιμάσει μία πρόταση για να διαμεσολαβήσουν για την ειρήνη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αυτή την πρόταση, λέει, την έχουν θέσει υπόψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ. Προς στιγμήν αναφέρονται 4 χώρες, η Νότια Αφρική, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και η Αίγυπτος. Πάντως είδα δημοσιεύματα, λένε για 6 χώρες, και δηλώνει ο Ραμαφόζα ότι είναι θετικές οι δύο πλευρές, Ουκρανία και Ρωσία, να ακούσουν την πρόταση. Αναμένεται, δε, οι ηγέτες αυτών των χωρών να επισκεφτούν τις δύο χώρες για να κάνουν την παρέμβασή τους. Εν πάση περιπτώσει, οι αφρικανικές χώρες είχαν μια παράδοση στη σύνοδο των αδεσμεύτων χωρών, που δεν ήταν ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά, ήταν ο τρίτος πόλος, ας πούμε, η Ιουγκοσλαβία ανήκε εκεί, η Κύπρος, τους αδέσμευτους. Λένε λοιπόν, γράφεται, ότι και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι έτοιμοι να δεχθούν τους Αφρικανούς ηγέτες. Το έχουμε πει και προχθές ότι η Ρωσία αποσύρεται εντελώς από τη CFE. CFE είναι η συνθήκη για τα συμβατικά όπλα. Τι ήταν αυτή η συνθήκη? Είχαν αποφασίσει οι χώρες οι εμπλεκόμενες να μην να γνωστοποιούν τις, καταρχάς να αποφασίσουν για τις οροφές των συμβατικών δυνάμεων που θα έχουν σε κάποιες περιοχές. Η Ρωσία είπε ότι αποσύρεται, δεν είναι μέρος της CFE. Σήμερα είδα ότι και η Δούμα ψήφισε την αποχώρηση, άρα υπάρχει και τυπικά, δεν υφίσταται η CFE για τη Ρωσία, και δήλωσε ο Μεντβέντεφ ότι η Ρωσία θα μεταφέρει στρατεύματα σε περιοχές της Δυτικής Ρωσίας, μέσα στο ρωσικό έδαφος, που είναι κοντά σε χώρες της Ευρώπης, εάν αυτό
εξυπηρετεί τα σχέδιά της για την ασφάλειά της, αφού δεν δεσμεύεται πλέον από τη CFE. Αυτό θα υποχρεώσει και τις χώρες της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ να προσανατολίσουν και αυτές δυνάμεις, κάτι που δεν θέλει η Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και η κυρία Φόντερ Λάιεν επικρίνουν την κυβέρνηση της Γεωργίας, διότι άρχισε και πάλι τις πτήσεις γεωργιανών αεροσκαφών από τη Γεωργία προς τη Ρωσία. Αυτά είχαν σταματήσει στο πλαίσιο των κυρώσεων. Να πούμε ότι προχθές η Ρωσία επέτρεψε στις εταιρείες που κάνουν πτήσεις εσωτερικού στη Ρωσία να πετούν στη Γεωργία. Δηλαδή σαν να ενσωμάτωσε τη Γεωργία στον αεροπορικό τομέα, να την έκανε κομμάτι της Ρωσίας. Τώρα ήρθε και η Γεωργία και είπε ότι εγώ πετάω προς την Ρωσία και αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συναντήθηκαν στη Μόσχα οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων του Ιράν και της Ρωσίας. Δεν αναφέρεται το αντικείμενο αυτής της συνάντησης. Είχαμε και μία κατασκοπική ιστορία. Ο Ρόμπερτ Σόνοφ είναι ένας παλιός εργαζόμενος στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα. Τον συνέλαβαν οι ρωσικές αρχές ασφαλείας στο Βλαδιβοστόκ, τέρμα πέρα στην Άπο Ανατολή, όπου υπάρχει μια μεγάλη ναυτική βάση εκεί και αεροπορική και ναυτική βάση. Ο στόλος του Ειρηνικού είναι εκεί, ο ρωσικός στόλος του Ειρηνικού, και τον έφεραν στη Μόσχα τώρα, όπου κρατείται για συνωμοσία. Για να δούμε τι λέει το σχετικό δημοσίευμα των New York Times. Ο Ρόμπερτ Σόνοφ, πρώην υπάλληλος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Ρωσία, συνελήφθη στη ρωσική πόλη Βλαδιβοστόκ και κατηγορείται για συνωμοσία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Βεντάτ Πατέλ, εκπρόσωπος του State Department, είπε στους δημοσιογράφους σε μία ενημέρωση χθες Δευτέρα ότι είχε δει τη σχετική αναφορά, αλλά ότι δεν έχω κάτι επιπλέον να πω αυτή τη στιγμή για το θέμα. Το ρωσικό πρακτορείο, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο επιβολής του νόμου, είπε ότι ο Σόνοφ κατηγορήθηκε για συνεργασία σε εμπιστευτική βάση με ξένο κράτος ή διεθνή ή ξένο οργανισμό. Μεταφέρθηκε στη φυλακή Λεφόρτοβο στη Μόσχα, ανέφερε το ΤΑΣ, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμα η δικάσιμος. Η κράτηση σε απομόνωση είναι συνηθισμένη στο Λεφόρτοβο, μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου οι κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Εβαν Γκερσκόβιτς, ανταποκριτή της Wall Street Journal, που κατηγορήθηκε για κατασκοπία το Μάρτιο, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά και η ίδια η Αμερική. Εκεί κρατήθηκε επίσης και ο Πολ Γουίλαν, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, ο οποίος εκτείει ποινή 16 ετών για κατασκευασμένες κατηγορίες κατασκοπίας, κατασκευασμένες λένε δυτικοί, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, για 20 μήνες μέχρι τη δίκη του 2020. Εκεί τον κρατούσαν, τώρα είναι σε κάποια φυλακή. Τώρα βρίσκεται σε καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδο αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα. Στη σοβιετική εποχή, η ΚΑΓΕΜΠΕ κρατούσε σοβιετικούς αντιφρονούντες στη φυλακή αυτή και χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα για να απομονώσει τους αντιπάλους του Κρεμλίνου. Ναι, εκεί πέρα πιθανόν και σοφρονίζεις. Άμα είσαι αντιφρονών, εκεί πέρα αρχίζεις και σκέφτεται σωστά για το κάθε... Τώρα, ας τον πούμε, υπουργός εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μπορέλ, απείλησε την Ινδία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει κυρώσεις. Γιατί η Ινδία έχει αυξήσει τις αγωγές ρωσικού πετρελαίου, καταρχάς παίρνει φτηνό πετρέλαιο και έχει βούτυρο στο ψωμί της Ινδίας αυτό το φτηνό πετρέλαιο, γιατί βοηθάει και στα ενεργειακά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, αλλά εκτός αυτού παίρνει το πετρέλαιο, το διηλίζει και μας το δίνει είτε σε βενζίνη, είτε παίρνει το αργό από τη Ρωσία και το πουλάει στην Ευρώπη είτε σε βενζίνη είτε σε πετρέλαιο κίνησης. Και έτσι δεν μπορείς να πεις από πού πήρε αυτό το πετρέλαιο. Όταν είναι αργό, μπορείς, είναι όπως το αίμα, το ψάχνεις και λες είναι ρωσικό, αιρανικό κτλ. Όταν είναι διηλισμένο όμως δεν μπορείς. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπορέλ ότι θα επιβάλλει ποινές στην Ινδία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έπληξαν θέσεις
συγκέντρωσης των Ουκρανικών δυνάμεων, αλλά και θέσεις όπου αποθηκεύτηκε ή φυλάσσεται υλικό, στρατιωτικό υλικό από ανατολικές χώρες. Επίσης, η MI6, η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Βρετανίας, σε σημείωμά της προς τον Πρωθυπουργό, έγραψε ότι η Ρωσία έχει ετοιμάσει, επειδή υπήρχε η άποψη ότι είχαν καταγράψει, είχαν πληροφορίες για τα αποθέματα των πυράβλων της Ρωσίας και θεωρούσαν ότι προϊόντος του χρόνου θα εξαντληθούν τα αποθέματα και δεν θα έχουν πυράβλους για να υποστηρίξουν τις πυραυλικές επιθέσεις και ότι είναι δύσκολο να κάνεις έναν πύραυλο όσο διαρκεί ο πόλεμος και λόγω του εμπάργο, αλλά επειδή είναι και μια σύνθετη υπόθεση. Εδώ λοιπόν έστειλαν, λέει, μια έκθεση πληροφοριών στον Πρωθυπουργό που λέει έχουν έτοιμους 700 πυράβλους κρούζ, καινούριους δηλαδή, για χρήση στα μέτωπα της Ουκρανίας και 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Γκεράν, που είναι το ρωσικό όνομα των Ιρανικών Σαχέντ 136, που αυτό ανατρέπει τις προηγούμενες πληροφορίες ότι αποδυναμώνεται το οπλοστάσιο. Επίσης είδα και μια περίεργη είδηση, ναι, περίεργη θα την πω, ότι το κινέζικο ΕΠΕΞ κάλεσε τις πρεσβείες των νατοϊκών χωρών στο Πεκίνο να κατεβάσουν είτε πανό είτε τι άλλα σύμβολα έχουν υποστήριξης προς την Ουκρανία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να το κάνει εκείνο αυτό, όταν είναι, οι πρεσβείες είναι έδαφος της χώρας που φιλοξενείται στην πρεσβεία, το έδαφος το κάνεις ό,τι θέλεις. Πάντως μου προκάλεσε εντύπωση που το... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η συμφωνία New Start. Η συμφωνία New Start ήταν μια συμφωνία η οποία στην ουσία οδηγούσε όχι στον πυρηνικό αφοπλισμό, αλλά στον περιορισμό, στον έλεγχο και στον περιορισμό των πυρηνικών κεφαλών από των δύο κυρίων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ρώσοι είπαν ότι παγώνουν και ότι δεν συμμετέχουν πλέον στην START. Αυτό δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι τι σημαίνει αυτό? Πάμε σε υπερεξοπλισμό πάλι, ανοίγει η πόρτα για υπερεξοπλισμό, ενώ αυτό είχε αρχίσει από την πρώτη συμφωνία START, είχε αρχίσει ο περιορισμός των πυρηνικών κεφαλών. Οι Αμερικανοί λοιπόν, αυτή η New Start προέβλεπε και επιθεωρήσεις. Δηλώσεις έχω τόσα και επιθεωρήσεις. Μπορούσε δηλαδή να επιθεωρήσει ο Αμερικανός στα Ρώσικα και ο Ρώσος στα Αμερικάνικα. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχουν αυτά, οι Αμερικανοί φρόντισαν να θεώρησαν σωστό να αποκαλύψουν οι ίδιοι τι έχουν για να ζητήσουν και από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο. Η διπλωματία των ΗΠΑ αποκάλυψε χθες Δευτέρα τα μεγέθη του Αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου, εξηγώντας ότι εννοεί να συνεχίσει να τηρεί τη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού New Start και παροτρύνοντας τη Ρωσία, η οποία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε αυτήν φέτος, να πράξει το ίδιο. Είπε, όπως κάναμε εμείς, πες μας και εσύ. Ως την 1η Μαρτίου, οι Αμερικανοί είχαν ανεπτυγμένο συνολικά 662 διυπηρετικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει πυράβλους που μεταφέρουν υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, με 1.419 πυρηνικές κεφαλές και 800 εξοφτήρες. Να το ξαναπώ, 662 διυπηρετικοί βαλιστικοί πύραυλοι, που περιλαμβάνονται πύραυλοι που μεταφέρονται και σε υποβρύχια και σε στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Αυτοί οι πύραυλοι έχουν 1.419 πυρηνικές κεφαλές και 800 εκτοξευτήρες. Οι ΗΠΑ καλούν τη Ρωσία να τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να συμμορφωθεί πλήρως με τη συνθήκη New Start και τα μέτρα σταθεροποίησης, διαφάνειας και επαλήθευσης που περιέχει η συμφωνία. Η Ρωσία ανέστειλε τον Φεβρουάριο τη συμμετοχή της στη συνθήκη σε αντίπεινα για τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η Δύση στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή καταδικάστηκε εγχωρό από όλες τις χώρες της Δύσης. Η συνθήκη New Start
που υπογράφηκε το 2010, είναι η τελευταία διμερή συμφωνία για τον πυρηνικό εφοπλισμό ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς. Η Μόσχα είχε ήδη ανακοινώσει από τον Αύγουστο ότι ανέστειλε προβλεπόμενες επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τον Αύγουστο είπε «δεν επιθεωρείται» και τώρα το Φεβρουάριο είπε «αναστέλλω τη συμμετοχή μου». Η New Start περιόρισε τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σε 1.550 αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, το μέγιστο για τον καθένα. Γι' αυτό η Αμερική είπε «έχουμε 1.419, κάτω από 1.550». Με άλλα λόγια, τα μείωσε σχεδόν 30% σε σχέση με το 2002, όταν είχαν συμφωνηθεί τα προηγούμενα όρια. Περιόρισε επίσης τον αριθμό των εκτοξευτήρων και των στρατηγικών βομβαρδιστικών στα 800 το μέγιστο. Η συνθήκη προέβλεπε επαληθεύσεις των οπλοστασίων αμοιβαία. Οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν λόγω του κορονοϊού. Η κυβέρνηση του Biden έκανε προσπάθειες μετά τον κορονοϊό να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις αμοιβαίες, αλλά αυτό απέβη τελικά μάταιο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα ήταν να το δούμε και αυτό. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, η CIA έκανε ένα βίντεο και καλεί Ρώσους που υπηρετούν σε υπηρεσίες πληροφοριών, σε κρίσιμες θέσεις, έχουν σημαντικές πληροφορίες, δίνει μάλιστα και οδηγίες μέσω του Dark Web και διάφορων άλλων τρόπων πώς θα έρθουν σε επαφή με τη CIA να δώσουν τις πληροφορίες. Έχει ενδιαφέρον, για να δούμε τι λέει το σχετικό δημοσίευμα, που είναι από το Reuters. Είδα και το βίντεο φυσικά, γιατί υπάρχει και στο YouTube το βίντεο, υπάρχει και στο Facebook και στο Twitter. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πράκτορες κατά του Πούτιν αναζητάει η Αμερικανική CIA, η οποία ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για να αξιοποιήσει αυτό που οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ πιστεύουν ότι συνιστά μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να πείσει τους Ρώσους που είναι δυσαρεστημένοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ζωή στη Ρωσία να μοιραστούν τα μυστικά τους με τις ΗΠΑ. Έτσι, με βίντεο που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram, η CIA απευθύνεται ακριβώς σε αυτούς τους δυσαρεστημένους από την πολιτική του Πούτιν. Λέει, το σύντομο βίντεο της CIA παρουσιάζει ένα Ρώσο δημόσιο υπάλληλο και τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους με ένα παιδί, οι οποίοι περνούν προφανώς δύσκολα και αναρωτιούνται αν η ζωή τους ανταποκρίνεται στα όνειρά τους. Η γυναίκα λέει ότι οι Ρώσοι μπορούν να ενεργήσουν για να βελτιώσουν τα πράγματα, παρέχοντας πληροφορίες στη CIA και να παραμείνουν παράλληλα πατριώτες. Δείχνει επίσης πώς να το κάνουν, χρησιμοποιώντας τη μηχανή πλοήγησης Tor για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Dark Web, το σκοτεινό διαδίκτυο, και τα εργαλεία κρυπτογράφησης των επικοινωνιών. Η CIA θέλει να μάθει την αλήθεια για τη Ρωσία και να ζητούμε πρόσωπα αξιόπιστα που να μπορούν να μας πούν την αλήθεια, γράφει η υπηρεσία στο βίντεό της. Η πληροφορία σας μπορεί να είναι πιο πολύτιμες από ό,τι πιστεύετε. Το βίντεο τελειώνει δίνοντας οδηγίες για το πώς να έρθει κανείς σε επαφή με τη CIA, ανώνυμα και με ασφάλεια, σημειώνοντας πως ελπίζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που εργάζονται στους τομείς των πληροφοριών, της διπλωματίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας και άλλους, και πως ενδιαφέρεται για κάθε είδος πληροφορίες περιλαμβανομένων οικονομικών και οικονομικών. Θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πετύχει. Ένας αξιωματούχος της CIA προφανώς είπε στο CNN «Ελπίζω να ακούσουν οι Ρώσοι που εργάζονται σε ευαίσθητους τομείς με πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες. Σας καταλαβαίνουμε ίσως καλύτερα από όσους νομίζετε», είπε. «Θέλαμε να μεταφέρουμε στους Ρώσους τη δική τους γλώσσα ότι ξέρουμε τι περνούν», είπε ο εκπρόσωπος, ο στέλεχος της CIA, ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στο θέμα, είπε. «Μια χαρά, λέω, μην ανησυχείτε, αυτό το βάλαν στο Telegram, που είναι το διαδεδομένο μέσο στην Ρωσία», λέει. «Εμείς ξέρουμε ποιοι βλέπουν το βίντεο και το παρακολουθούμε το θέμα». Προφανώς, το ρωσικό κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες βλέπουν ποιοι βλέπουν το βίντεο και τους βάλουν σε παρακολούθηση για να διαπιστώσουν αν κάποιοι τσιμπάνε από το βίντεο. Λοιπόν, αυτά και από την
Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Και έφυγε ο χρόνος, δεν έχουμε να πούμε για την Τουρκία. Λοιπόν, είναι ένα άρθρο όπου μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων ο Νικολάη Βαβίλοφ, ειδικός σε θέματα Κίνας, κάνει μια ανάλυση και λέει με αφορμή την επίσκεψη του Λι Χούι, του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Σι Τζίνπινγκ στην Ευρώπη, που έχει ως στόχο τις επαφές με χώρες της Ευρώπης, την Ουκρανία και την Ρωσία για το ειρηνευτικό σχέδιο της Κίνας, λέει λοιπόν ότι επειδή η Κίνα θεωρεί ότι αυτός ο πόλεμος θέτει σε κίνδυνο και τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στρατηγική σημασία για το Πεκίνο, θα κάνουν το παν για να πετύχει αυτή η ειρηνευτική διαδικασία. Επικαλούνται την επιτυχή διαμεσολάβηση της Κίνας στον ακήρυκτο πόλεμο, τον άτυπο πόλεμο που είχαν το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Πόλεμος στην Ιεμένη, γινόταν πόλεμος στην ουσία μεταξύ αυτών των δύο χωρών δια αντιπροσώπων. Λέει λοιπόν ότι εκτιμά, συναξιολογώντας και μια σειρά από άλλα ζητήματα, ότι το τρίτο το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ο πόλεμος θα παγώσει στην Ουκρανία με πρωτοβουλία της Κίνας και ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την ειρήνευση. Οι προϋποθέσεις για ανοιχτές συνομιλίες δημιουργήθηκαν μέσω στενών συναντήσεων με Ευρωπαίους ηγέτες και της επεξεργασίας των όρων για την επίτευξη της συμφωνίας με το Κίεβο. Ένα σημαντικός δείκτης της συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις είναι ο ορισμός του Ουκρανού πρέσβη στην Κίνα, του Παβέλ Ριάμπγκιν, ο οποίος υπήρξε πρώην υπουργός αρμόδιος για τους στρατηγικούς τομείς του στο στρατιωτικό βιομηχανικού τομέα και των διαστημικών και πυραυλικών τεχνολογικών της Ουκρανίας, αναφέρει ο Βαβίλοφ. Λοιπόν, και αναφέρεται φυσικά στις επαφές που είχε ο Σι Τζίνπινγκ με Ευρωπαίους ηγέτες και με τον Σόλτς και με τον Μακρόν, τώρα και με της Ισπανίας τον Σάντσεθ, και θεωρεί ότι αυτή η απόπειρα της Ουκρανίας, της Κίνας, ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα, είπαμε, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, του 2023, το τέταρτο τρίμηνο. Πάμε γρήγορα, γιατί είπαμε έφυγε ο χρόνος. Έχουμε πολύ σημαντικές δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Γελένη, Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, την ομιλία που θα κάνει σήμερα στην Ένωση Κοινοτικών Τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει σημαντικά πράγματα, πρέπει να τα διαβάσουμε, γιατί δεν θέλετε να τα διαβάσουμε, αλλά πρέπει να τα διαβάσουμε, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Η αντιπαράθεση για το όριο του ομοσπονδιακού χρέους έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, οδηγώντας σε άνοδο του κόστους δανεισμού και αυξάνοντας το βάρος χρέους της χώρας. Αναμένεται να δηλώσει σήμερα σε ομιλία της η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών Οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν. Η Γιέλεν αναμένεται να απευθύνει το μήνυμα αυτό σε στελέχη κοινοτικών τραπεζών στην Ουάσιγκτον, υπενθυμίζοντάς τους την αντιπαράθεση για το όριο χρέους το 2011, που οδήγησε για πρώτη φορά σε υποβάθμιση της αμερικανικής πιστοληπτικής αξιολόγησης στην ιστορία της. Ακριβώς μια τέτοια περιπέτεια με το όριο χρέους. Ο χρόνος τελειώνει. Κάθε μέρα που το Κογκρέσο δεν ενεργεί, βιώνουμε αυξημένο οικονομικό κόστος που θα μπορούσε να επιβραδύνει την αμερικανική οικονομία, θα πει η Γέλεν σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα και θα απευθύνει στις τράπεζες. Η αμερικανική οικονομία κρέμεται από μία κλωστή. Το ίδιο και τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων Αμερικανών. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Το Κογκρέσο θα πρέπει να διαχειριστεί το όριο χρέους το συντομότερο δυνατόν. Η Γελέν δήλωσε χθες στο Κογκρέσο, όπου μίλησε, ότι το Υπουργείο αναμένεται να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης μόνο μέχρι την 1η Ιουνίου, δηλαδή σε 15 μέρες, χωρίς αν δεν αυξηθεί το όριο του χρέους, αυξάνοντας τις πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο και στο Λευκό Οίκο να βρεθεί μια λύση. Η Γέλεν θα πει, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας της, ότι η κρίση του 2011
όταν οι βουλευτές αύξησαν το όριο χρέος λίγο πριν η κυβέρνηση αναγκαστεί να πάει σε στάση πληρωμών, τότε είχαμε σοβαρές επιπτώσεις, λέει, επειδή το κάνανε αργά. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε τότε πάνω από το 20%, ενώ ο δείκτης Standard & Poor's 500 κατέγραψε βουτιά 17%, το δε κόστος στεγαστικών δανείων και δανείων για αγορά αυτοκινήτων εκτοξεύτηκε, είπε η Γελέν. Το να αφηθούν οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αθέτηση πληρωμών θα πυροδοτήσει μια οικονομική, προσέξτε εδώ τι λέει, και χρηματοπιστωτική καταστροφή, θέτοντας σε κίνδυνο τη φήμη της χώρας και υπονομεύοντας το υπόβαθρο του παγκόσμιου ηγετικού οικονομικού ρόλου που έχουν οι ΗΠΑ. Οι επενδυτές ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται απρόθυμοι να διακρατούν κρατικό χρέος που οριμάζει στις αρχές Ιουνίου και το αδιέξοδο αυξάνει το συνολικό βάρος της χώρας. Αυτά, επειδή είχαμε πει, δεν είχαμε σχόλια, τώρα μας δίνουν έτοιμη τροφή η ομιλία της κυρίας Γελέν και γι' αυτό κάναμε και τη σχετική αναφορά. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στις εκλογές. Ακούστε, έχω στα χέρια μου τρία άρθρα τα οποία μετέφρασα σήμερα. Το ένα είναι μία συνέντευξη που έδωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή στη Χουριέτ, ο οποίος λέει όλο το σκεπτικό που ακολούθησε το κράτος στην ουσία, γιατί στο τέλος θα σας πω τι έγινε, νομίζω ότι κατέληξα σε ένα συμπέρασμα, τα βάζει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που τον έδωναν όλες στο 7% και αυτός έφτασε στο 10%, δηλαδή πήρε 1.800.000 ψήφους παραπάνω από ό,τι έλεγαν όλες οι δημοσκοπήσεις. Έχει την ερμηνεία του, θα το δούμε μετά. Επικρίνει την Λαϊκή Συμμαχία του Κιλισδάρογλου, γιατί στην ουσία συνεργάστηκαν με τους Κούρδους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, λέει, για τις δολοφονίες των Τούρκων στρατιωτών, αυτά λέει. Αναφέρεται στα επιχειρήματα της Εθνικής Συμμαχίας, δηλαδή του Ερντογάν, που λέει είτε εμείς είτε το χάος. Ταχώνει στον... καλά, για το ΠΚΚ και για τον Γκιουλέν ταχώνει. Ταχώνει και στον Σινάν Ογκάν. Και του λέει, άμα θες, λέει, τράβα στήριξέ τους, εσύ που λες ότι είσαι εθνικιστής και πατριώτης, πήγε να στηρίξεις αυτούς που συνεργάζονται με τους τρομοκράτες. Έτσι λέει στα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το άλλο μπορείτε να διαβάσετε στο Infognomon πολιτικά στην ιστοσελίδα μας. Το άλλο άρθρο αναφέρεται στα μυστικά της νίκης του Ερντογάν. Λέει λοιπόν ότι τα βασικά επιχειρήματα του Ερντογάν, πώς χειρίστηκε δηλαδή πολιτικά και επικοινωνιακά, η υπόσχεση παροχής σπιτιών στους σεισμόπληκτους, στις περιοχές σεισμόπληκτες, η αποφασιστική ρητορική για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της τρομοκρατίας όπως τη λένε οι Τούρκοι, ο νόμος για τις συντάξεις, οι αυξήσεις που έκανε σε μισθούς ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στις συντάξεις, και η ανάδειξη της σημασίας των οπλικών συστημάτων που κατασκευάζει η τουρκική βιομηχανία, όλα αυτά ήταν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στήριξε την προεκλογική εκστρατεία και από ό,τι φαίνεται έπεισε. Επίσης, είπε ότι τόνισε την ανεξαρτησία της Τουρκίας έναντι της Δύσης και της Αμερικής, όντως τα έλεγε αυτά, ότι αυτή η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται και με την εθνική αμυντική βιομηχανία και ότι στην ουσία, λέει, άσε τους άλλους που λένε ότι είναι κεμαλικοί, τους πραγματικούς στόχους του Κεμάλ που έλεγε ανεξάρτητη Τουρκία, εμείς δεν τους φέραμε σε πέρας. Άρα και οι κεμαλικοί πρέπει να μας ψηφίσουν. Έτσι έκανε διείσδυση και σε αυτούς που πιστεύουν στον Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρθηκε στον αγώνα εναντίον των Κούρδων. Επίσης, ότι το μυστικό ήταν το εξής, ότι η συνεχής αναφορά και του ίδιου και του Σαβουσούλ προς τους δυτικούς, σταματήστε να στηρίζετε τους τρομοκράτες, ότι και αυτό λειτουργήσε στο εκλογικό σώμα σου, λέει, να, αυτό τα βάζει και με την Αμερική, τα βάζει και με τη Δύση για αυτό το θέμα. Και εδώ σκεφτείτε, εάν τα πρωτοσέλιδα στο Economist, στο Spiegel και όλα τα άλλα της Δύσης εναντίον του Ερντογάν, πόσο τα εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν
Τώρα έχουμε και τα ντοκουμέντα, έτσι. Είπε λοιπόν ότι στο κάνουν αυτή τη στιγμή συσκέψεις οι επιτελείς του ΑΚΕΠΕ, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΠΕ, μίλησε εκεί ο Ερντογάν και τις έδωσε οδηγίες στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και είπε ότι γίνεται κοινό γραφείο του ΑΚΕΠΕ και του ΜΕΧΑΠΕ στους 81 νομούς της Τουρκίας αλλά και στις κάθε επαρχία του νομού, ούτως ώστε από κοινού να κάνουν τον προεκλογικό αγώνα αυτές τις 15 μέρες μέχρι τις 28 του μηνός, ΑΚΕΠΕ και ΜΕΧΑΠΕ, ούτως ώστε να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λένε δε ότι υπάρχει φόβος στο στρατόπεδο του Κιλισδάρογλου, ότι μπορεί η διαφορά, ο Ερντογάν να φτάσει στο 60% και να πάνε σε καθίζηση, γιατί μεταξύ άλλων ένα μέρος των ψηφοφόρων που ψήφισαν τον Κιλισδάρογλου, 45%, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι μάταιο να πάει να ψηφίσει και να μείνει στο σπίτι του. Τώρα, να διαβάσουμε τους όρους που θέτει ο Σινάν Ογκάν και προς τους δύο, κυρίως τον τέτοιο απευθύνεται, στον Κιλισδάρογλου απευθύνεται, για να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο. Ο Σινάν Ογκάν, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Συμμαχίας ΑΤΑ, είναι τέσσερα μικρά κόμματα, συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά των εκλογών στο δεύτερο γύρο με το 5,17% των ψήφων που έλαβε. Τονίζεται ότι ο Ογκάν θέτει πέντε προϋποθέσεις για τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο και η κόκκινη γραμμή είναι να πάρει απόσταση από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, σε εισαγωγικά. Ποιοι είναι λοιπόν οι πέντε όροι? Πρώτον, να παραμείνουν αμετάβλητα τα πρώτα τέσσερα άρθρα του Συντάγματος. Τι λένε αυτά? Αυτά αφορούν τον τουρκισμό. Η γλώσσα είναι τουρκική, το έθνος είναι τουρκικό, δεν κατοικεί κανένας άλλος στην Τουρκία εκτός από τους Τούρκους. Και αυτά, τα τρία το λένε αυτό και το τέταρτο λέει απαγορεύεται να αλλάξουν τα τρία πρώτα άρθρα. Άρα λέει να μην αλλάξουν αυτά τα άρθρα. Για να το λέει αυτό, το βαθύ κράτος, το οποίο αυτό έκανε τις εκλογές και αυτό καθόρισε τον νικητή, το βαθύ κράτος είχε τον φόβο ότι ο Κιλισδάρογλου, επειδή αν γινόταν πρόεδρος και αν γινόταν κυβέρνηση θα γινόταν από τους Κούρδους, αυτοί θα παίζαν τον καθοριστικό ρόλο, μήπως και τους υποσχέθηκε κάτι τέτοιο. Να τους παραχωρήσει δικαιώματα, αλλά για να τους παραχωρήσει δικαιώματα πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι όροι. Άρα τι λέει αυτός τώρα? Βάλε μια υπογραφή ότι δεν θα τα αλλάξεις και θα σε στηρίξω. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Τη θέσπιση φραγμού στην προσπάθεια αφαίρεσης της τουρκικότητας από το Σύνταγμα στο άρθρο 66. Λέει όλοι οι Τούρκοι είναι. Έτσι, ο τουρκισμός, τουρκικότητα. Την απέλαση από την Τουρκία 13 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών, παράνομων μεταναστών. 13 εκατομμύρια. Την απαλλαγή από τη σπήρα των ντόκων, τον πληθωρισμό και τις συνέπειές τους, που είναι οι κύριες αιτίες της τελευταίας οικονομικής κρίσης. Και την απομάκρυνση από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις πολιτικές τους δομές. Από το ΧΑΝΤΕΠΕ δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα ο κ. Δάρουλου πει, εντάξει, έρχομαι μαζί σου να φύγει το 11% που είναι οι Κούρδοι με τους αριστερούς και να πάρω εσένα που είσαι στο 5, ποιο είναι το κέρδος τότε? Τέλος πάντων, αυτός λέει ότι επίσης ενοχλούμε και από το Χιούντα Παρ που είναι με τον Ερντογάν, και αυτός, αν πάω εγώ, λέει, πρέπει να τους διώξει αυτούς, οι οποίοι εξέλεξαν, αυτοί είναι εγκληματίες, εξέλεξαν 4 βουλευτές, έτσι. Λέει ότι πρώτα θα συζητήσω με τους δικούς μου και μετά θα συναντηθώ και με τον Κιλισδάρογλου, αν είναι. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Μιλώντας προχθές με δημοσιογράφους, εμπειρότερους δημοσιογράφους από την Τουρκία, ο ένας μου είπε μια λέξη. Το κράτος αποφάσισε να συνεχίσει με τον Ερντογάν. Μου την έγραψε σε ένα μήνυμα. Και πραγματικά με προβλημάτισε. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Κάτσα λοιπόν και έψαξα. Διαβάζοντας αυτά τα τρία, ιδίως τα δύο, του Μπαχτσελή και του Σινάν Ογκάν, τα κείμενα που αφορούσαν τη συνέντευξη και τους όρους που βάζει ο Σινάν Ογκάν, κατάλαβα τι θέλει να πει. Το κράτος επέβλεπε
όλη την εκλογική διαδικασία και από τους μεν και από τους δε, ο Ερντογάν δεν είναι κίνδυνος για το κράτος, δηλαδή δεν θα επιβάλλει τη Σαρία, γιατί η Σαρία είναι κόκκινη γραμμή για το κράτος. Πιθανότατα τα έχει βρει μαζί του, τα έχει βρει και το βαθύ κράτος μαζί του. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Κιλιστάρολου σε συνεργασία με τους Κούρδους και τους αριστερούς υπήρχε πιθανότητα να δημιουργήσει προβλήματα στη βιωσιμότητα του τουρκικού κράτους, όπως θεωρεί το τουρκικό κράτος από τότε που ιδρύθηκε με τα τρία πρώτα άρθρα και τον τουρκισμό κτλ. Και έτσι εξηγούνται και οι τέσσερις ανατροπές που ανέφερα στο χθεσινό βίντεο. Δηλαδή, το ΜΕΧΑΠΕ πώς πήγε από το 7 στο 10%, θα δείτε παρακάτω. Επίσης, ο Σινάν Ογκάν πώς πήγε από το 2,5% τον 1 στο 5%, οι τσισμόπληκτες περιοχές, λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Τσακιτζή είναι ο αρχηγός της μαφίας στην Τουρκία και μιλάμε για διακίνηση σοκολάτας, έτσι, όπλα, πυρομαχικά, πορνεία κτλ. Είναι ο αρχηγός της μαφίας. Με δεκάδες δολοφονίες στην πλάτη του, αυτός ήταν στη φυλακή. Έστειλε από τη φυλακή μήνυμα στον Μπαχτσελή, σαν να απευθύνεται σε υφιστάμενο, όπως σας το λέω. Τσακίσου και έλα να με δεις και βγάλε με έξω. Ο Μπαχτσελή πήγε, τον επισκέφθηκε στη φυλακή, τον έβγαλαν από τη φυλακή, ο Μπαχτσελή εκβίασε τον Ερντογάν, τον έβγαλαν από τη φυλακή και τώρα έκανε διάγγελμα ο αρχιμαφιόζος και είπε στηρίξτε τον Ερντογάν. Τι αποδεικνύεται λοιπόν. Μέχρι στιγμής έχουμε μερικές δεκάδες είναι νομίζω αυτά που έχουν αποκαλυφθεί εκλογικά τμήματα. Όπου είπαμε, το είπα και προχθές στον Αντένα, διότι αυτά τα μηνύματα έπαιρνα. Οι εκλογές έγιναν για τα δεδομένα της Τουρκίας σωστά. Δηλαδή δεν υπήρχαν παρατράγουδα. Ούτε στρατός, Ναμπουκά, τίποτα. Έγιναν σε ένα κλίμα ομαλότητας, περιβάλλον ομαλότητας. Πού έγινε η ιστορία τώρα? Ξέρετε, υπήρχε ένα πρακτικό κάθε εκλογικό τμήμα. Υπάρχει ένα πρακτικό, όσοι έχετε κάνει, εγώ έχω κάνει και εφορευτική επιτροπή και σαν αξιωματικός που πήγαινα στην ασφάλεια των εκλογικών τμήματων τότε που την είχε ο στρατός, τότε λοιπόν υπάρχει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, εφορευτική επιτροπή, εκπρόσωποι κομμάτων και εκεί όταν γίνεται η καταμέτρηση, συντάσσεται το πρακτικό, υπογράφει η δικαστική αντιπρόσωπος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και αυτό μπαίνει στο σάκο και πηγαίνει στο ανώτατο εκλογικό συμβούλιο, συμβούλιο εκλογών της Τουρκίας, έτσι για την Τουρκία μιλάω. Όντως η αντιπολίτευση και οι Κούρδοι, τώρα οι Κούρδοι δεν μπορούν να στείλουν 200.000, 190.000 είναι τα εκλογικά τμήματα. Να στείλεις δύο άτομα σε κάθε εκλογικό τμήμα θέλει 400.000 άτομα. Η αντιπολίτευση των 6 λέει ότι είχαν 400.000, οι Κούρδοι λένε είχαν 100.000. Εν πάση περιπτώσει, όντως, τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έγιναν λαθροχειρίες στα πρακτικά. Πού έγινε η λαθροχειρία? Γράφουμε τα πρακτικά, είπαμε. Το πρακτικό για κάθε εκλογικό τμήμα, δικαστική αντιπρόσωπος, εφορευτική επιτροπή, στο σάκο και πηγαίνει στην αρμόδια υπηρεσία. Πού έγινε η λαθροχειρία λοιπόν? Έχουμε μέχρι στιγμής δεκάδες εκλογικά τμήματα, κυρίως σε περιοχές που αφορούν κουρδικές ψήφους, ψήφους που πήγαν στο κόμμα των Κούρδων. Τι γράφει λοιπόν, και έχουμε το παράδειγμα, έχουμε φωτογραφία, έκαναν οι αντιπρόσωποι, τράβησαν και φωτογραφίες, τώρα έχουμε, είναι και εύκολο με τα κινητά. Έχουμε λοιπόν το πρακτικό που δείχνει 230 ψήφοι, με τις υπογραφές από κάτω, στο Yesil Sol Partisi, δηλαδή στο κουρδικό κόμμα, το ΜΕΧΑΠΕ, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, 0. Όμως, αυτά πήγαν στο παράρτημα της ανώτατης εκλογικής, του ανώτατου εκλογικού συμβουλίου, του ΓΕΣΕΚΑ, και εκεί, από το πρακτικό, τα περνάνε ηλεκτρονικά. Και τι έγινε εκεί? Έγινε το ανάποδο. 0 ψήφοι στους Κούρδους, 250 ψήφοι στο ΜΕΧΑΠΕ, που δεν πήρε ποτέ στην ιστορία το ΜΕΧΑΠΕ ούτε μια ψήφο σε αυτό το χωριό. Και υπάρχουν μέχρι στιγμής δεκάδες τέτοια εκλογικά τμήματα. Μέχρι και στη Μενεμένη στη Σμύρνη υπάρχει μια κομμόπολη που λέγεται Ασαρλίκ.
όταν ήμουν εκεί, όταν υπηρετούσα εκεί, είχε 30.000 Κούρδους κατοικούσαν. Έφτασαν Κούρδο δήμαρχο. Εκεί λοιπόν, μέχρι και στη Μενεμένη έκανα λαθρογυρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί υπάρχει δάκτυλος του κράτους. Κανένας υπάλληλος δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Κανένας κομματικός δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό, αν δεν υπήρχε το κράτος. Άρα ποιος έκανε τις εκλογές? Ποιος νίκησε στις εκλογές? Στις εκλογές δεν νίκησε ο Ερντογάν. Γι' αυτό ανατράπηκαν όλα τα δεδομένα. Όλες οι ανατροπές του, σας είπα, τέσσερις ανατροπές. Προηγείτο 4 με 5 εκατοστιαίες μονάδες ο Κιλισδάρογλου και ήρθε ακριβώς ανάποδο. Ήτανε 7% κάτω από 7% το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και ήρθε 10. 1.800.000 ψήφοι παραπάνω. Ο Ογκάν έπαιρνε 2, ο ρυθμιστής τώρα πήγε στο 5. Όλα αυτά λοιπόν μυρίζουν κράτος. Το κράτος αποφάσισε να συνεχίσει με τον Ερντογάν και να τιμωρήσει τον Κιλισδάρογλου, γιατί τόλμησε να πάει να συνεργαστεί με τους Κούρδους και την πλήρωσε και ο Κιλισδάρογλου. Και φοβούνται τώρα οι άνθρωποι του χώρου ότι θα εκδικηθεί ο Ερντογάν, γιατί είναι και εκδικητικός, θα εκδικηθεί τους Κούρδους οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή την περιπέτεια που κινδύνεψε ακόμα και να μην εκλεγεί. Και να δούμε. Εντάξει, έχει το προβάδισμα, έχει φυσικά, αλλά μπήκε σε αυτή την περιπέτεια. Έχασε και 60 βουλευτές. Λοιπόν, αυτά για τις εκλογές. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει το θέμα. Θα ψάξουμε κι άλλα, θα βρούμε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα πολύ γρήγορα. Ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας τουρκοκύπριος δημοσιογράφος. Κατά την άποψή μου έπρεπε ένα κόμμα, ας πούμε της κεντροαριστεράς, να τον προτείνει για ευρωβουλευτή και να τον ψηφίσουν, και αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι στην Ευρωβουλή. Ακούστε τι λέει για τα Βαρόσια. Μια αλήθεια που δεν τη διαβάζω ούτε από Έλληνες της Κύπρου, ούτε από Έλληνες της Ελλάδας. Προσέξτε τι λέει. Πώς ξεσκεπάζει τα ψέματα της Τουρκίας. Προσέξτε. Η διοίκηση των Βακουφιών εξέδωσε ένα βιβλίο με τη μορφή μπροσούρας. Το όνομά του, Κλειστό Βαρόσι, άγνωστες αλήθειες. Τυπώθηκε έγχρωμο σε ακριβό και γλασέ χαρτί. Στο εξώφυλλό του υπάρχει μια φωτογραφία της παραλίας του Βαροσιού, την αμόχωστο του, την κλειστή πόλη της αμόχωστο του. Ξενοδοχεία στη σειρά και παραλία. Ποια η πρόθεσή του? Να αποδείξει ότι το Κλειστό Βαρόσι είναι περιουσία των Οθωμανικών Ιδρυμάτων. Παρέθεσε μια στίβα εγγράφων στο βιβλίο. Αναφέρεται ότι μελετήθηκαν όλες οι πράξεις όλων των περιουσιών που αποκτήθηκαν στο Κλειστό Βαρόσι από το 1571, τότε που πήραν οι Τούρκοι την Κύπρο, μέχρι το 1974, και έτσι αποκαλύφθηκαν με έγγραφα όλες οι παράνομες πράξεις που έγιναν στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Τι μελέτησαν, λέει? 2.443 μητρώα, 13.000 φακέλους και 8 εκατομμύρια έγγραφα. Από αυτά εξήγαγαν 20 εκατομμύρια δεδομένα. Να μην τους ματιάσω, λέει. Τι κόπος είναι αυτός? Πόσα άτομα εργάστηκαν? Σε πόσα χρόνια το ολοκλήρωσαν? Μακάρι να το έγραφαν και αυτό. Πόσο πολύ δούλεψαν? 20 εκατομμύρια δεδομένα. Είναι εύκολο? Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να τα βγάλουν ακόμα και σε 20 χρόνια όλα αυτά. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Αφού είναι Οθωμανική Βακουφική περιουσία, αφού ανήκε στους Τουρκοκύπριους, τότε γιατί δεν άνοιξαν αυτή την πόλη όταν την κατέκτησαν το 1974 χύνοντας αίμα και την κράτησαν για πάντα κλειστή? Θυμήθηκαν ότι είναι Βακουφική περιουσία μετά που αποφάσισαν να μην την παραδώσουν στους Ελληνοκύπριους κατοίκους του? Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Πριν την κατάκτηση του νησιού το 1571, σε τι νοστά χέρια βρισκόταν η Κύπρος? Των Ενετών, έτσι δεν είναι? Μήπως τότε υπήρχαν τουρκικές περιουσίες στο νησί? Όχι, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, όλα ανήκαν στην Ενετική διοίκηση και στους Ελληνοκύπριους που υπήρχαν στο νησί. Και από τον 7ο αιώνα και εντεύθεν στους Μαρονίτες που βρίσκονταν εδώ. Πώς λένε τώρα το Βαρόσι είναι δικό μου? Οι Οθωμανοί που δεν είχαν έστω και μία σπιθαμή εδάφους στο νησί πριν το 1571 και δεν τους ανήκε τότε ούτε μία πέτρα. Μήπως δεν μπορούν κάλλιστα να βγουν και οι Ενετοί με την ίδια λογική και να πούν αυτή, είναι η περιουσία, αυτή η περιουσία είναι δική μου? Ή πάλι οι Λουιζιανοί που έμειναν 300 χρόνια στο νησί να πούν τα ίδια? Που όταν πήρε το νησί ο Γάλλος Γκίντε Λουζινιάν, ο οποίος έκτισε δυναστεία,
έφερε πρώτα τους δικούς του ανθρώπους από την Παλαιστίνη και τους χάρισε αυτά τα εδάφη. Μήπως δεν μπορούν να βγουν τώρα και αυτοί και να πούν «Εγώ είμαι ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της περιουσίας». Γιατί κανένας κατακτητής που πέρασε από την Κύπρο δεν διεκδικεί δικαιώματα πάνω στο Βαρόσι και μόνο οι Οθωμανοί διεκδικούν. Μήπως η ιστορία της Κύπρου αρχίζει το 1571. Μήπως διεκδικεί εδάφη και σε άλλες χώρες όπως την Κύπρο, η Τουρκία, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ως κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μήπως θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι δική της. Ή μήπως δεν ίδρυσαν βακούφοι στη Θεσσαλονίκη οι Οθωμανοί, οι οποίοι ίδρυσαν διοίκηση βακουφιών στα μέρη τα οποία κατέκτησαν. Δεν υπήρχε εκεί κάποιος πασάς όπως ο Αμπντουλάχ Πασά. Έτσι είναι, αν στην Κύπρο έμειναν 300 χρόνια οι Οθωμανοί, στην Ελλάδα έμειναν 400 χρόνια. Έμειναν 400 χρόνια και στη Συρία και 300 χρόνια στην Αίγυπτο. Στα Βαλκάνια 550 χρόνια. Μήπως δεν υπάρχουν βακούφικες περιουσίες όπως στην Κύπρο και σε όλες αυτές τις χώρες. Από ποιο σημείο της παγκόσμιας ιστορίας πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα των περιουσιών? Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε πριν από 500 χρόνια? Ξέρετε τι θα γίνει τότε ο τωρινός παγκόσμιος χάρτης? Θα γίνει τα πάνω κάτω. Μήπως να δώσουμε στους κατακτητές τα εδάφη κάποτε είχαν κατακτηθεί με αίμα? Ίδρυσαν βακούφοι οι Οθωμανοί κατακτητές και εισβολείς και έγιναν δικά τους, λέει. Για να πω την αλήθεια, εκπλήττομαι πώς μπορείτε να προβάλλετε ένα τέτοιο τρελό παράλογο ισχυρισμό. Τι μυαλά είναι αυτά? Και επιπλέον ξοδεύετε του κόσμου τα χρήματα και τον κόπο για να το κάνετε αυτό το βιβλίο. Ιδού, το Βαρός είναι δικό σας. Ήρθατε, χύσατε αίμα, το πήρατε και μείνατε. Και τώρα θεωρείτε τα μέρη αυτά τσιφλίκι του πατέρα σας, έτσι δεν είναι? Ακόμα και αν τυπώσετε 1 εκατομμύριο τέτοιες μπροσούρες, πάλι δεν θα είναι δικό σας το Βαρόσι. Έχω για σας μια ταπεινή πρόταση, σεβαστοί διοικούντες των βακουφιών. Αφού θα τυπώσετε σόνι και καλά μια τέτοια μπροσούρα, τουλάχιστον τυπώστε την σωστά. Κοιτάξτε τι γκάφα κάνατε. Βάλατε μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία και από κάτω γράψατε «Τούρκοι οι οποίοι μεταναστεύουν διαθαλάσσες κατά την περίοδο των Άγγλων». Σε εκείνη τη φωτογραφία, η οποία είναι πολύ παλιά και ιστορική, δεν υπάρχουν Τούρκοι που μεταναστεύουν. Υπάρχουν Άγγλοι που πατούν το πόδι τους στο νησί το 1878. Δηλαδή εκείνοι που έρχονται είναι οι Άγγλοι. Δεν υπάρχουν Τούρκοι που φεύγουν. Ενώ τώρα υπάρχουν Τούρκοι που έρχονται και Τούρκοι που φεύγουν. Αυτά λοιπόν από τον αγαπητό, πραγματικά τον αξιοθαύμαστο αυτόν δημοσιογράφο, τον Σενέρ Λεβέν. Και να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι... Καλά, τι να πω τώρα. Αναφέρεται στις διαμαρτυρίες που κάνουν οι Τουρκοκύπροι για τις ασκήσεις που κάνει η Εθνική Φρουρά στην Κύπρο. Είναι το Αρίστου Μιχαηλίδη, δεν γίνεται, πρέπει να το διαβάσουμε για να δούμε μέχρι πού φτάνει ο παραλογισμός. Απίστευτο. Ζούμε τόσο ειρηνικά, τόσο αρμονικά στην Κύπρο, σχεδόν όλοι μας ζηλεύουν, οι Μαλβίδες και οι Χαβάοι, και να κάνουμε στρατιωτικές ασκήσεις και εξοπλισμούς και να διαταράσουμε τη Γαλήνη. Έχουν άδικο να μας καταγγέλνουν διεθνώς οι Τούρκοι. Καταδικάζει, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών του κατοχικού καθεστώτος, Υπουργείο Εξωτερικών σε εισαγωγικά, τις στρατιωτικές ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς με ξένες χώρες και περιλαμβάνουν σενάρια αεράμινας με τη συμμετοχή αναέρων και χερσαίων μέσων εντός του FIR Λευκωσίας. Όπως την προχθεσινή άσκηση Αγαπίνορ 2023 από 7 μέχρι 11 Μαΐου που έγινε μαζί με το Ισραήλ. Ήταν βέβαια στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς αμυντικής συνεργασίας, αλλά και αμυντική να είναι η άσκηση, γιατί να την κάνουμε, από ποιον κινδυνεύουμε και πρέπει να ασκηθούμε στην άμυνα. Εφιστούμε σε κάθε ευκαιρία την προσοχή της κοινής γνώμης και της διεθνούς κοινότητας, λέει το κατοχικό καθεστώς, στο γεγονός ότι εδώ και μακρό χρονικό διάστημα η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου αυξάνει εμφανώς τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές της δραστηριότητες. Είναι να μην εφιστούν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας όταν κάνουμε στρατιωτικές ασκήσεις, έστω και αμυντικές, τη μια με τους Αμερικανούς, την άλλη με τους Γάλλους, με τους Αιγύπτιους, τώρα με τους Ισραηλινούς? Αν μας αφήσουν στο χάλι μας, μπορεί στο τέλος να κάνουμε και καμιά αεροπορική βάση για drones, να επιτηρούμε όλη τη Μεσόγειο και όλη τη Μέση Ανατολή. Ή και ναυτική βάση μπορεί να κάνουμε, να φέρουμε υποβρύχια, να πηγαίνουν κάτω στο βυθό να μην τα βλέπουν. Μη σας πω ότι μπορεί να φέρουμε και 40.000 στρατιώτες από άλλη χώρα εισβολής
να τους παρατάξουμε στη γραμμή αντιπαράταξης με επιθετική διάταξη να απειλούν τους τουρκοκύπριους στρατιώτες μας. Διότι είναι εμείς που απειλούμε την ειρήνη. Είναι φανερό. Το λένε καθαρά οι άνθρωποι. Ελπίζουμε, λένε, να μην μείνει σιωπηλή η διεθνής κοινότητα και κυρίως η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στις συνεχώς αυξανόμενες εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου που διασαλεύει το περιβάλλον σταθερότητας και ηρεμίας. Βλέπεις, είναι εμείς που διασαλεύουμε το περιβάλλον σταθερότητας και ηρεμίας. Ποιος άλλος? Την προηγούμενη φορά που κατήγγειλε ο Ερσίν Τατάρ ότι κάποιοι μας έδωσαν 300 εκατομμύρια ευρώ επιθετικά όπλα, διότι οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να χύσουν αίμα και να σύρουν την Κύπρο πίσω στο χάος πριν το 1974, μετά ότι εκπαιδεύουμε τους ιερείς στα όπλα, μετά εκπαιδεύουμε και τους βουλευτές που πάνε στα πεδία βολής και κάνουν σκοποβολή. Εντάξει, κάνουν σκοποβολή διότι πηγαίνουν στο κυνήγι της Πέρδικας, αλλά ήταν ανάγκη να το κάνουμε στρατιωτικά όπλα. Πριν από αυτά, ο Τατάρ καλούσε τους Ελληνοκύπριους να λογικευτούν, διότι όπως έλεγε, παρακολουθεί με μεγάλη ενόχληση και ανησυχία τις πληροφορίες για ενίσχυση του πυραυλικού συστήματος της Εθνικής Φρουράς. Μα να ενισχύουμε και το πυραυλικό μας σύστημα? Γίνονται αυτά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα? Να διασαλεύουμε το περιβάλλον σταθερότητας και ηρεμίας και να μην μας ενδιαφέρει πώς αισθάνονται οι Τουρκοκύπριοι ότι απειλούνται και κινδυνεύουν? Τι σημασία έχει που η κατεχόμενη Κύπρος, εκεί όπου αισθάνονται απειλούμενοι οι Τουρκοκύπριοι και οι Τούρκοι, αναφέρεται σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ως το πλέον στρατικοποιημένο έδαφος του κόσμου? Τα κατεχόμενα δηλαδή. Αλλά τους φταίει η Κύπρος που εξοπλίζεται να πετάξει τα στρατόκατοχής από το εδάφη της. Ναι, το πιο στρατικοποιημένο έδαφος του κόσμου. Και σύμφωνα με τη στρατιωτική ισορροπία του 2022 του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου, στην κατεχόμενη Κύπρο υπάρχουν 290 άρματα μάχης, 700 επιστριοφόρα τεθρακισμένα διαφόρων τύπων, πάνω από 250 πυροβόλα, τα περισσότερα αυτοκινούμενα 155 χιλιοστών, 18 ρουκετοβόλα, 250 εκτοξευτές αντιαρματικών πυράβλων και 33.000 άνδρες, σύμφωνα με άλλες πηγές, μόνο οι ατήλες είναι 40.000. Εκτός αυτών, είναι και η βάση στο Λευκόνικο για drones, με τα οποία μπορεί η Τουρκία μέσα σε λίγες ώρες να ελέγχει τι συμβαίνει σε μια περιοχή από την Κύπρο μέχρι τα παράλια της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Επίσης, το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, σε 108 στρέμματα γης, αποφασίστηκε η δημιουργία τουρκικής ναυτικής βάσης. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά αφού οι Ελληνοκύπριοι δεν ανησυχούν? Είναι οι Τουρκοκύπριοι που ανησυχούν από τις στρατιωτικές μας δραστηριότητες? Είναι πολύ λογικό. Είδατε κανέναν Ελληνοκύπριο πολιτικό να τα καταγγέλει όλα αυτά? Ακούσατε κανένα κόμμα να ενημερώνει τους εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Διότι δεν υπάρχει λόγος να διασαλεύουν το περιβάλλον σταθερότητας και ηρεμίας που υπάρχει στην Ίσο. Και αφού οι Ελληνοκύπριοι ταγοί δεν εφιστούν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τα πλέον στρατιωτικοποιημένα εδάφη του κόσμου, τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου την εφιστούν οι Τουρκοκύπριοι που έμαθαν να κάνουν κεφαλική προπαγάνδα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είναι τρομερής, τεράστια συμμαχησίας οι ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων. Γιατί? Μόλις πήρε λίγο να ενισχύεται η Εθνική Φρουρά, να τους πάει, όπως λέγανε στο χωριό μου. Φοβούνται ότι τους πετάξουμε στη θάλασσα. Και δεν κατάλαβα. Εάν κάνουμε και επιθετικές επιχειρήσεις στο νησί, δεν είναι επιθετικές, αμυντικές είναι. Αν κάνεις επιχειρήσεις να πετάξεις από το έδαφος σου, όπως κάνει η Ουκρανία να πετάξει το Ρώσος από το εδάφη της, είναι αμυντικές οι επιχειρήσεις, δεν είναι επιθετικές. Άρα μην φοβάστε. Και αποδεικνύεται αυτό που έχω πει και θα το ξαναθίξω, ειδικά σε μια εκπομπή, ότι το δόγμα απελευθέρωσης θα ενισχύσει διπλωματικά, πολιτικά και διπλωματικά την Κυπριακή Δημοκρατία, και αν υπάρχει ένα πραγματικά αξιόπιστο δόγμα απελευθέρωσης, μόνον τότε μπορούμε να πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Αλλιώς θα μας δουλεύουν οι Τούρκοι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θυμηθείτε ποιος κέρδισε τις εκλογές στην Τουρκία και πώς. Τι λέει ο Σενέρ Λεβέν. Τι λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης στο άρθρο του εδώ στο Φιλελεύθερο για τις αθλειότητες των Τούρκων. Δηλαδή στο τέλος θα μας κοροδεύει ο κόσμος. Και μαζέψτε τα όλα αυτά και να έχετε όλοι μια καλή νύχτα. Γεια σας.